Κύριε Μπατιέλο, για σας η ερώτηση είναι μάλλον πιο σύνθετη, υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να απευθυνθεί ή και απευθύνεται σε αυτό το κοινό το οποίο παραδοσιακά εσείς ή μονοπολούσατε ή θεωρούσατε προνομιακό κοινό για εσάς. Δηλαδή, στους ανθρώπους τους εργαζόμενους, στους ανθρώπους που βρίσκονται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι το κόμμα των πολλών, το κόμμα αυτών ακριβώς. Σας ενοχλεί αυτό, δηλαδή σας δημιουργεί ένα πρόβλημα κατεύθυνσης? Έχετε ταυτότητα ή απευθύνεστε και εσείς τους ίδιους και όποιος πείσει? Το που απευθύνεται βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ και η ικανότητά του να πείθει τελικά στο αντίστοιχο κοινό, ξέρετε, μπορούμε να το δούμε και με την πολιτική που εφαρμόζει, που θέλει να προσελκύσει και υπάρχουν τα ωραία συνθήματα. Η Ελλάδα των πολλών. Εκ των αποτελέσματος βέβαια φαίνεται επιτυχημένο, έτσι. Τα ωραία συνθήματα, λέω, το που προσανατολίζεται να απευθυνθεί και υπάρχει και μια πολιτική που δείχνει πραγματικά ποιους θέλει να ικανοποιήσει και από ποιους παίρνει συγχαρητήρια. Εμείς δεν βλέπουμε, που είμαστε μέσα στον εργαζόμενο λαό, στους συνταξιούχους, στην νεολαία, δεν βλέπουμε συγχαρητήρια από τον κόσμο προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνουν στην κάλπη, κύριε Μπατιέλο. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένα δίπολο το οποίο στείνεται και πάντα θα στείνεται, ιδιαίτερα με μια έντονη τεχνητή πόλωση, που στο θέμα της κυβέρνησης, όσο δεν αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και να ξεκινήσουμε ένα εφαλτήριο αντεπίθεσης, γι' αυτό πραγματικά αξίζει, κόντρα στο πλαίσιο της μιζέριας, θα επιλέγω τον λιγότερο χειρότερο, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο της μιζέριας που ζούμε. Επιλέγει δηλαδή η νέα γενιά το συμβιβασμό ότι θα ζει χειρότερα από τους παππούδες και τους πατεράδες της. Όταν θα ξεπεράσουμε αυτό, θα ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ένα κίνημα που μπορεί να διεκδικήσει αυτά που μας αξίζουν. Θα μιλήσουμε διαφορετικά και στο τι τελικά επιλέγει στην κάλπη. Όμως ο κόσμος αγανακτεί. Οι συνταξιούχοι, που είναι το προνομιακό, υποτίθεται σε πολλά εισαγωγικά και ηρωνικά το λέω προφανώς, με το δώρο, το έκτακτο επίδομα που ξεδιάντροπα βαφτίζεται δώρο και 13η σύνταξη, είναι αγανακτισμένοι. Η νεολαία είναι αγανακτισμένη, λέγατε πριν για τον brain drain. Έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες αιτίες για τον brain drain. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελευθερίας Κινήσης Εργατικού Δυναμικού. Αυτό είναι. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αν δεν υπήρχε αυτό, όμως, μήπως αυτοί οι άνθρωποι όλοι που βγήκαν τώρα έξω και βρήκαν δουλειές και φτιάξαν τις ζωές τους, μήπως απλώς δυστυχούσαν στη χώρα μας? Μα αυτό είναι. Μα δεν φύγανε χωρίς λόγο οι άνθρωποι. Κανείς δεν κατηγορεί τους ανθρώπους. Ναι, δεν κατάλαβα αυτό που είπατε ότι, λέω ότι οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν το κεφάλαιο είχε ανάγκη περισσότερους εργαζόμενους σε μια άλλη χώρα, στη Γερμανία, ενδεχόμενα στην Ιταλία, θα το πάρει. Όπως έχει ελευθερία ανάγκης μετακίνησης. Για το κουκουέ δεν είναι αποδεκτό αυτό? Βεβαίως, και το να καθορίζει το κεφάλαιο τις ζωές όλων και προς το χειρότερο, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σίγουροι. Φαντάζομαι όμως ότι θα συμφωνείτε με τα μέτρα της εργατικής νομοθεσίας. Γιατί τόσοι γιατροί, πείτε μου πότε έγιναν προσλήψεις γιατρών στην Ελλάδα, μαζικά όσους βγάζουμε, όσους ανθρώπους που σπουδάζουν και είναι και πάρα πολύ ικανοί και καλοί γιατροί, πότε έγιναν τελευταία φορά στην Ελλάδα? Μηχανική. Γιατί αυτά τα παιδιά στη θητεία μας γίναν πολλές προσλήψεις, κύριε Μπατιέλο. Μηχανική. Γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα. Και είναι να γίνουν άλλες 10.000. Έχουμε καταλάβει πόσο πίσω είναι τα αντισεισμικά, μην τυχόν και καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα πάντα. Και αυτά τα έργα, κρατικά έργα που θα πρέπει να γίνονται, δεν μιλιέται ρούπι. Yeah. Οπότε αυτός ο κόσμος. Η εργατική νομοθεσία μετά την έξοδο από τα μνημόνια βελτιώθηκε τα μάλα. Δεν μπορείτε. Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μας ακούει κόσμος εργαζόμενος. Στην κατάργηση του υποκατάστατου. Μας ακούει κόσμος που δουλεύει 10 και 12 ημέρες. Έχετε συμβάσει με περισσότερα από όσα μπορούσε να γίνει. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα που προβλέπει μέχρι και 12 μέρες συνεχόμενη δουλειά και κάνει τον ότι ανατριχιάζεται με το ανατριχιαστικό βεβαίω 7ήμερη εργασία του κύριου Μητσοτάκη. Υπάρχει μια πραγματικότητα, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Κύριε Μπατιέλο. Όσο μπορείς να κάνεις ένα σχολιασμό πολιτικό μιας δημοσκόπησης την τελευταία εβδομάδα που πραγματικά έχει πάρει φωτιά η πολιτική συζήτηση, νομίζω ότι φαίνεται δυνατό να εκφραστεί ένα ρεύμα συμπόρευσης που υπάρχει προς το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδιαίτερα από κόσμο που απογοητεύτηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είτε το δείχνει σε ένα βαθμό είτε όχι, αυτό είναι υπαρκτό στην κοινωνία με δεκάδες δηλώσεις ανθρώπων που λένε ότι το κουκουέ μας είπε την αλήθεια. Το καταλαβαίνουμε σαν ένα τίμιο κόμμα που μπορούμε να στηρίξουμε τις ελπίδες μας και ένας κόσμος πολύ περισσότερο που θέλουμε να συμφωνήσουμε στην ανάγκη προοπτικής ριζικών αλλαγών. Και μάλιστα, επειδή κάνουμε σχόλιο, ελπίζω αυτή η όμορφη ατμόσφαιρα που υπάρχει για τη Χρυσή Αυγή κάτω να εκφραζότανε και σε αντίστοιχα μέτρα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και όχι μόνο σε όμορφα πράγματα. Έχετε δίκιο και δυστυχώς δεν τα είδαμε. Στην πολιτική στάση καταδίκηση φασισμού, ρατσισμού και των αιτιών που το γεννάνε. Να πούμε ότι έχει επιταχυνθεί πάντως έστω και αργά η δίκη της Χρυσής Αυγής και η. Κάτω από την πίεση μπορούμε να πούμε του λαϊκού κινήματος και της πολιτικής αγωγής. Κυρία Μπατιέλο, εσείς πέφτετε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα στην ανάλυση, έχετε φάει τα χρόνια σας στην ανάλυση και κάνετε καλές αναλύσεις κατά γενική ομολογία.
θεωρείτε καταρχήν πιθανές τις εκλογές? Είναι το πρώτο ερώτημα. Τις προώρες. Τις προώρες. Γενικά θα έχουμε. Καλά, ναι, προφανώς. Τις πολύ σχετικά προώρες πάντα μιλάμε. Τις πολύ, για τον Ιούνιο. Και το δεύτερο συνακόλουθο. Ας πούμε ότι γίνονται εκλογές και γίνεται αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα αρχίσει να σας ξαναροκανίζει λέγοντας τα πάντα πιο αριστερά από εσάς? Αρχικά ένα σχόλιο με ευκαιρία για τις συγκεντρώσεις που λέγατε πριν. Αύριο είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να τα ακούσουν δηλαδή και οι τηλεθεατές μας, με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα, το Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Το γραμματέα του εντυπωσίασε προχθές μιλώντας στη Ρώμη, του. Είδαμε ότι μιλάει τρομερά ιταλικά. Ναι, και θα υπάρξει επίσκεψη του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλία. Ναι, ναι, βέβαια, στο είδα. Στη συγκέντρωση την αυριανή. Θα είναι και ο κύριος Πρωτούλης εκεί. Βεβαίως, και ο Νίκος Σοφιανός, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας. Και το λέω γιατί. Εντάξει, συγκεντρώσεις δεν είναι το απόλυτο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι το μοναδικό κριτήριο, αλλά δείχνει μια μαχητικοποίηση ενός κόσμου που πιστεύει κάτι. Αν τα πιστεύω, του θέλει να βγει να τα αναδείξει όσο πιο δυναμικά μπορεί. Και το ότι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, από ό,τι ξέρω, θα είναι στο Σύνταγμα, εκλογές δηλαδή χωρίς πολλές συγκεντρώσεις, στο μεγαλύτερο χώρο συγκεντρώσεων, νομίζω ότι αξίζει ο καθένας να έρθει να παρακολουθήσει, να ακούσει και παίζουν να παίζουν ρόλο μια αν έχει κόσμο ή όχι κόσμο ή συγκεντρώσεις. Το να παιχτεί στο Twitter ή στο Facebook, να δείξει ο καθένας την δυναμική του, νομίζω όχι πάρα πολύ. Μάλιστα. Η πραγματική όμως εικόνα του κόσμου που θα κατέβει και θα δυναμώσει θα έχει ένα ρόλο. Για το ερώτημα το πρώτο που μου κάνατε. Αν πιστεύετε ναι, τις πιστεύουμε ότι θα επιλέξει την καταλληλότερη στιγμή με αποκλειστικά δικούς του λόγους, μικροκομματικούς που λέμε, της διατήρησης εξουσίας ή της μείωσης της διαφοράς ή οτιδήποτε. Ελάτε μπορεί τώρα, να μοιραστείτε σκεφτεί. Μαζί μας την πληροφορία που μεταξύ σας λέτε. Όχι, θα έχουμε εκλογές ή όχι? Πιστεύουμε ότι το βράδυ των εκλογών είναι πολύ πιθανό να, όπως όλοι νομίζω το καταλαβαίνουμε πια, να έχουμε εξελίξεις και να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Και αν βρεθεί στην αντιπολίτευση και σας ροκανίζουν από τα αριστερά. Πλέον υπάρχει πείρα από τον κόσμο. Υπάρχει πείρα και ως αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ και το τι έλεγε την Ελλάδα, που την ελπίδα που ερχόταν και την Ευρώπη που θα άλλαζε. 4 χρόνια με μείωση του μέσου μισθού, με αύξηση πραγματικά των δυσκολιών της εργατικής οικογένειας, του μέσου μισθού, λέει, από 1000 ευρώ κατρακύλησε κάτω ο μέσος μισθός στην Ελλάδα. 1000 το παραλάβουμε, 1000 εμείς. 1000 το παραλάβουμε. Ήταν παραπάνω και κατέβηκε παρακάτω. Τη γενιά των 700 ευρώ που λέγαμε πόπο, τι εξαθλίωση είναι αυτή για την νεολαία. Εμείς φταίγαμε γι' αυτό. Όχι, αλλά έφτασε 400 ευρώ με τη δικιά της κυβέρνηση. Και ήταν, μόλις βγήκαμε από τα και εμείς λέμε ότι κάθε κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γιατί ακριβώς έχετε τη στρατηγική υλοποίηση, αυτό που ξεκινήσαμε και τη συζήτησή μας, να χαμογελάνε τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομήχανοι και η ελίτ που λέτε δεν ότι δίθεν. Να και κάποιος που σας χρεώνει ότι είστε με τις ελίτ. Το κάνατε εσείς μέχρι τώρα. Ναι. Τώρα υπάρχει το κατάλληλο κόσμο. Στο ίδιο μαύρο μέτωπο για τις ελίτ είναι η κυρία Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μην τρελαθούμε. Κυρία Ματιέλο, εσείς όταν χρειάστηκε. Δυνάμεις του ΚΚΕ στήριξαν το κοινοβούλιο και εμπόδισαν την καταστροφή του. Δεν στήριξαμε το κοινοβούλιο, όχι. Αυτό τώρα είναι μια προπαγάνδα, δεν τη λέτε εσείς. Μπορεί να σας έχει μεταφερθεί, δεν ξέρω πώς. Το θυμάμαι να συμβαίνει. Θυμάμαι ανθρώπους του ΚΚΕ. Τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, τα εργατικά σωματεία περιφρούρησαν. Εντάξει, αυτό είπα. Πολύ μεγάλη διαφορά. ΚΚΕ, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που κατηγορούσαν ότι είναι το ΚΚΕ και δεν μας αφήνουν να μπούμε στο κοινοβούλιο. Όχι, αφήστε με να κάνω την ερώτηση και θα καταλάβετε ότι δεν είναι. Το ΚΚΕ την επόμενη μέρα έφυγε, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα στόχο διαφορετικό. Το ΚΚΕ προασπίστηκε το δικαίωμα του να υπάρχει κοινοβούλιο. Μπήκαν μπροστά οι άνθρωποι. Προασπίστηκε το δικαίωμα τη συγκέντρωση. Να μπορεί να κάνει συγκέντρωση τα εργατικά σωματεία. Τέλος πάντων. Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι αυτό. Οκ. Εάν κάποια στιγμή η επόμενη κυβέρνηση ή αυτή η κυβέρνηση αποφασίσουν να καταστήλουν αυτούς τους οποίους μπαχαλάκηδες ονομάζουν οι περισσότεροι, θα είστε μαζί τους, θα σας βρουν σύμφωνους? Κοιτάξτε, αυτό βασικά είναι το θέμα μας, με βάση και τη συγκεκριμένη επίθεση και όλες αυτές τις ενέργειες πάντα. Ότι αυτές από τη μία δεν έχουν καμία σχέση με το αυτό που λέμε εμείς οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, με τις διεκδικήσεις του κόσμου, τις δίκες των εργαζομένων που κινητοποιείται. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε λέει για τον Κουφοντίνα. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν είναι. Και να διεκδικεί μεροκάματα, μισθού. Δεν έχουν σχέση με αυτό. Είναι για τον Κουφοντίνα. Είναι κοινωνία, ξεκάθαρο αυτό. Να γίνει καλύτερη και ίσα ίσα τελικά αξιοποιούνται για να ανεβαίνει η συζήτηση του νόμου και της τάξης. Άρα θα σας βρει σύμφωνα μια κατασταλτική πολιτική. Ας σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ότι χρησιμοποιούνται όλες αυτές οι ενέργειες για να μπορέσουν να χτυπήσουν τελικά αυτούς τους δίκαιους αγώνες. Να σας πω, ένα παιδί που μπορεί να έλκεται ίσως κάποια λίγα, ίσως από τέτοιες ενέργειες, πρέπει να καταλαβαίνει ότι αυτή η αντίσταση, παράδειγμα στο συγκεκριμένο χρόνο, λίγο πριν από τις εκλογές, βοηθάει την ανυπαρξία επιχειρημάτων ουσιαστικών
της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στην κατάσταση του λαού, στο τι ξημερώνει με τα μνημόνια διαρκείας. Άρα το βλέπετε και ως προβοκάτσια ή είναι συγκυριακό? Όχι, λέω το αντικειμενικό γεγονός που μπορώ να ξέρω, το άλλο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, και να μεταφέρεται αυτή η ατζέντα σε τι θα γίνει με τον νόμο, την τάξη και την ασφάλεια. Από αυτή την άποψη, η πραγματική αντίσταση μπορεί να δυναμώσει μόνο με δυναμώσουν ουσιαστικοί αγώνες για την αλλαγή αυτής της κατάστασης και ένα πιο ισχυρό κουκουέ και στην Ευρωβουλή και στους Δήμους και στις περιφέρειες με τη λαϊκή συσπήρωση παντού. Είναι η πραγματική εγγύηση στις 26-27 του μήνα που θα είναι εδώ όλα αυτά να μπορεί να δώσουν απάντηση στην κατάσταση που θα είναι διαμορφωμένη.